ένα χρόνο μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του Ντάνιελ δεν έχει αλλάξει τίποτα από την άποψη το πώς μας αντιμετωπίζει λοιπόν αυτό το κράτος. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στη ζωή μας, τίποτα ουσιαστικό. Είναι αποκαλυπτική αυτή η εικόνα σήμερα. Την πρώτη μέρα λοιπόν των πλημμυρών εκπρόσωποι φορέων, εκπρόσωποι πλημμυροπαθών μαζευτήκαμε και πήγαμε να συναντήσουμε τον Πρωθυπουργό που είχε έρθει εκείνες τις μέρες. Και απέναντί μας συναντήσαμε λοιπόν εκατοντάδες εδώ πέρα πάνω των Ματατζίδων. Την ίδια κατάσταση συναντάμε και σήμερα. Είναι... Δεν ξέρω πιο αποδεικτικό λοιπόν ανθρώπου αυτό το πώς αντιμετωπίζει το κράτος αυτό, η κυβέρνηση αυτή, τα αιτήματά μας, τις ανάγκες μας και τις διεκδικήσεις μας. Δεν ξέρω αν αυτές τις μέρες και γενικά έψαχνε κανείς να βρει κανέναν γιατρό, κανέναν νοσοκόμο στα νοσοκομεία, κανένα δάσκαλο στα σχολεία που στην Ήπεθρο κλείνουν και στην πόλη τα σχολεία ας πούμε συρρυκνώνονται. Δεν ξέρω αν έψαχνε να βρει κανέναν υπάλληλο σε αυτή την περίπλοκη πολιτική προστασία στο γραφείο της ΔΑΕΠ που το έχουν ανακοινώσει και το έχουν υποσχεθεί 27 φορές από τον Απρίλιο και δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας μας, μαζί με την κουστοδία του να κάνει εδώ. Να σβήσει τα κεράκια της επαιτίου πάνω στην καταστροφή που έφερε η πολιτική που εφαρμόζει αυτή την κυβέρνηση αλλά και η προηγούμενη σε βάρος μας, που δεν θεωρεί την προστασία της ανθρώπινης ζωής ως προτεραιότητα αλλά τα κέρδη και των επιχειρηματικών ομίλων. Τι είναι λοιπόν αυτά τα μεγάλα έργα που τόσο ωραία και θα λύσουν όλα τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Θεσσαλικός κάτος, θα προστατεύσουν τη ζωή μας και έρχεται σαν τον κλέφτη. Αντί λοιπόν από τόσο ωφέλιμα είναι για το λαό της περιοχής να περιδιαβεί στους δρόμους ελεύθερα και ωραία. Γιατί λοιπόν για ακόμη μια φορά δεν συναντιέται μαζί μας. Αντανακλαστικά λοιπόν ακαριέα για όλα αυτά τα πράγματα. Ανύπαρκτο λοιπόν αυτό το κράτος όταν πάμε να διεκδικήσουμε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες μας. Γι' αυτό λοιπόν είναι ντροπή, ντροπή πραγματική. Όλο αυτό το οργανώσανε σήμερα με αυτή την περιοδία εδώ πέρα στη Θεσσαλία και πολύ περισσότερο στη Νίκαια, εδώ στην καρδιά του κάμπου της Λάρισας. Τι ήρθαν να ανακοινώσουν, τι να μας πούνε λοιπόν. Μας αφήσαν αλοχήρωτους απέναντι στις πλημμύρες, απέναντι στις καταστροφές, χωρίς καμία ουσιαστική στήριξη. Ό,τι καταφέραμε μέχρι σήμερα το κατάφερε ο καθένας μονάχος του με το συλλογικό αγώνα, με την αλληλεγγύη. Σε αυτόν τον τρόπο λοιπόν συνάδελφοι να πορευτούμε, να συνεχίσουμε να πορευόμαστε.